στα θέματα της υγείας και συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η πρόεδρος των ιατρών, η κυρία Ευαγγελία Ρούσου, είναι στην άλλη άκρη. Ευανθία, με συγχωρείτε, Ευανθία. Και την προηγούμενη φορά πάλι λάθος το έκανα, με συγχωρείτε. Εντάξει, είστε νονός. Έτσι. Ευανθία Ρούσου είναι πρόεδρος των ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για ένα θέμα το οποίο αφορά τους υγειονομικούς. Θα αναφερθούμε στην περικοπή σε ό,τι αφορά το επίδομα τροφής και σύντησης κατά τις εφημερίες. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κυρία Ρούσου? Μας έχει καταργηθεί το επίδομα σύντησης ή το επίδομα τροφής, όπως το είπατε, από το 2010, κυρία Κώτα. Ναι. Συγγνώμη, καλησπέρα να σας πω, πρώτα σε όλους σας και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Έχει καταργηθεί αυτό το επίδομα τροφής. Από εκεί και έπειτα, μετά το ελεκτικό συνέδριο, έχει δικαιώσει δύο φορές τους γιατρούς, τους εφημερεύοντες γιατρούς των κέντρων υγείας και το ΕΚΑΒ. Και το ΕΚΑΒ είναι μέσα. Mm-hmm. Τους δικαιώσε δύο φορές ώστε να δικαιούνται και αυτοί να τρέφονται όταν εφημερεύουν. Έτσι, να έχουν δύο γεύματα, το μεσημεριανό και το βραδινό. Ωραία. Από εκεί και πέρα, μέχρι το 2015 που ανήκαμε στο νοσοκομείο, έγινε μια ανάρτηση στη Διάβγεια για την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ημερήσια σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Mm-hmm. Τηρήθηκε. Κάποια εποχή είχαν κάνει κατά τόπο σύμβαση με κάποια καταστήματα ανά περιοχή που είναι τα κέντρα υγείας. Έδιναν κάποια χρήματα. Έκτοτε, ακόμα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά κατάλαβε αυτό το δικαίωμά μας. Έκανε μια διετή σύμβαση η οποία έληξε με τον Αύγουστο, mm-hmm. και έκτοτε δεν ανανεώθηκε με κανένα κέτερινγκ ή με κανένα τοπικό κατάστημα που μπορεί να μας προμηθεύσει τρόφιμα ή τέσσερα γεύματα την ημέρα για δύο εφημερεύοντες γιατρούς. Αυτό ισχύει μόνο για την μόνο περιφέρεια. Μόνο για την τέταρτη, είπε κύριε Κώτα προς το παρόν. Yeah. Οι άλλοι συνάδελφοι που είναι που κάνουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες ΥΠΕ σηκίζονται κανονικά. Εδώ γιατί στην τέταρτη έχει περικοπεί αυτό? Έληξε το κονδύλι. Έληξε η σύμβαση, δεν την ανανέωσαν, mm-hmm. δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λύση υπάρχει για το θέμα. Μπορούν να ανανεώσουν σύμβαση με το ίδιο catering, με άλλο catering. Μπορούν να αναλάβουν, να δώσουν εντολή στο νοσοκομείο να μας καλύπτει. Mm-hmm. Γιατί και οι γιατροί του νοσοκομείου καλύπτονται από την τέταρτη ΥΠΕ και η τέταρτη ΥΠΕ τους σηκίζει. Mm-hmm. Μας διαχωρίζει γιατρούς Α κατηγορία στην προκειμένη περίπτωση και γιατρούς Β, η δικιά μας κατηγορία. Είχατε επικοινωνία με τη διοίκηση της τέταρτης ΥΠΕ για αυτό το κάνει θέμα? Ένα έγγραφο, είχαμε mm-hmm. κάνει ένα έγγραφο πριν ένα μήνα σαν σύλλογος, mm-hmm. το οποίο και παραδόθηκε στην αναπληρώτρια διοικήτρια. Την κυρία Χατζοπούλου, ναι. Ναι, την κυρία Χατζοπούλου. Έκτοτε δεν είχαμε κανένα νέο. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σύντηση. Εν μέσω πανδημίας, mm-hmm. εν μέσω μετακινήσεων των γιατρών, ξέρετε ότι καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του νομού σε όλα τα κέντρα υγείας, στο παιδί, σε άλλες δομές, να μην πω τώρα. Mm-hmm. Κομμένα τα οδηπορικά, κομμένα η τροφή, κομμένα όλα. Τι κάνουμε, δεν πάμε στην παραμεθόρια δηλαδή? Μάλιστα. Να μην εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Εσείς λέτε ότι αυτό το επίδομα. Υπάρχει τρόπος να. Παλιότερα υπήρχε σαν χρηματικό ποσό, ναι. μέσα στη μισθοδοσία. Ναι. Τώρα πολύ είναι ως τροφείο, έτσι. Σαν το δίνουν, κάνουν μια σύμβαση με κάποιο mm-hmm. κέντρο και το δίνουν. Ναι. Μπορούν να μας το δώσουν και σαν επίδομα και να το χρησιμοποιήσουν εμείς. Μπορούν να το κάνουν, να κάνουν μια νέα σύμβαση με κάποιο άλλο κέντρο. Μπορούν πολλά πράγματα να κάνουν. Μάλιστα. Είναι για εξοικονόμηση πόρων, πιστεύετε, δεν δίνεται εδώ στην τέταρτη ΥΠΕ? Πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Δεν νομίζω ότι έχουν προσωπικά μαζί μας. Μάλλον mm. γι' αυτό γίνεται. Ναι, γιατί όταν μου λέτε ότι σε άλλες ΥΠΕ δίνεται αυτό το επίδομα. Υπάρχει σύμβαση σύντησης. Υπάρχει σύμβαση, ναι. Ναι, υποχρέωση. Και τώρα εδώ στην τέταρτη ΥΠΕ δεν υπάρχει, κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Έχει τελειώσει η σύμβαση. Η προηγούμενη με ένα κέτερινγκ. Συνάδελφοί σας τι σας λένε? Σε κανέναν δεν αρέσει αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Κουβαλάμε την πρίκα μας, κουβαλάμε το νερό μας, κουβαλάμε το φαγητό μας. Εντάξει. Όλα καλά. Μάλιστα. Είναι όντως όλα καλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή υπάρχουν προβλήματα? Για ποιο θέμα μιλάμε τώρα? Όλα καλά ήταν σε εισαγωγικά. Το ξέρω το είναι. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι όλα καλά και το συνέχισα κι εγώ. Γιατί ακούγοντας ομιλούντες και πολιτικούς, βλέπουμε ότι λένε ότι πάμε καλά και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ το κλίμα πανδημίας του κορονοϊού. Υπάρχει ετοιμότητα? Υπάρχει ετοιμότητα, ναι. Mm. Υπάρχει ετοιμότητα και όταν χρειάζεται καλύπτουμε και το νοσοκομείο όπως
γνωρίζετε και από την προηγούμενη φορά και τα box και τα επίγοντα γενικά καλύπτουμε. Στην πρωτοβάθμια φορά υγείας υπάρχουν ελλείψεις? Για ποιο θέμα? Προσωπικό. Για μάσκες και γάντια και υλικά όχι έχουμε. Έχετε. Προσωπικό. Τουλάχιστον στο δικό μας κέντρο υγείας έχουμε. Mm-hmm. Προσωπικό έχετε? Προσωπικό έχουμε, εντάξει. Κάποιοι συνταξιδοτούν, δεν φεύγουν. Mm-hmm. Κάποιοι έρχονται. Μάλιστα. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν ανάγκες, κύριε Κώτα, ιδίως σε δύσκολες εποχές σαν αυτές. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν ανάγκες. Και σίγουρα το προσωπικό που έχει φύγει τα τελευταία χρόνια δεν έχει αναπληρωθεί. Αυτά είναι γνωστά, να μην επεκταθούμε. Γνωστά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνονται από ό,τι φαίνεται, κύριε Ρούσου. Δεν λύνονται. Ξέρω ότι πήραν κάποιους συναδέρφους, έγιναν κάποιες προσλήψεις, από το προσωπικό έγιναν κάποιες προσλήψεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά πιστεύω ότι εντάξει. Ωραία. Πιστεύετε ότι αυτό το ζήτημα το οποίο αναφερόμαστε στην σύντηση μετά από παρεμβάσεις που ενδεχομένως γίνουν και σε βουλευτές και ούτω καθεξής, θα λυθεί το ζήτημα? Να κάνουν κάποια κρούση προς το αρμόδιο Υπουργείο? Δεν είναι θέμα να λυθεί. Είναι υποχρέωσή τους από τον νομοθέτη να μας παρέχουν τη σύντηση. Είναι υποχρέωσή τους από τον νομοθέτη. Αυτή τη στιγμή παραβιάζουν κάποιους νόμους. Mm-hmm. Που δεν το κάνουν. Είναι υποχρέωσή τους. Μάλιστα. Όποτε έγινε μεταφορά από τα νοσοκομεία στη ΣΥΠΕ, των κέντρων υγείας, η μεταφορά και η ευθύνη της λειτουργίας τους είναι δικιά τους. Και ήταν όλο το πακέτο. Ο νομοθέτης δίνει όλο το πακέτο και όλη την ευθύνη για τη λειτουργία, τη σωστή μας λειτουργία. Μέσα στη σωστή λειτουργία είναι και υποχρέωση των υγειονομικών περιφερειών να ψηφίζουν ημερήσια τους εφημερεύοντες γιατρούς. Mm-hmm. Δύο γεύματα, μεσημέρι και βράδυ. Ωραία. Κύριε Ρούσου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από πλευράς μας, να έχουμε και τις απαντήσεις από τη διοίκηση. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Το εύχομαι, ναι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό.